Σε 100 ημέρες οι Ευρωπαίοι θα προσέλθουν στις κάλπες, αλλά αυτές οι ευρωεκλογές θα είναι διαφορετικές. Η μετανάστευση, το Brexit, η έλλειψη ασφάλειας στο διαδίκτυο έχουν βία αλλάξει τον δημόσιο διάλογο για το τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Αυτός ο διάλογος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη λαϊκιστικών κινημάτων σε ολόκληρη την Ήπειρο, κάνοντας πιο ασθενή την υπάρχουσα πολιτική αρχιτεκτονική. Αναμένω να δούμε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό του Κοινοβουλίου. Έτσι, οι μεγάλες δύο ομάδες θα είναι μικρότερες και οι μικρότερες ομάδες θα γίνουν μεγαλύτερες. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργηθούν συνασπισμοί, ότι οι πλειοψηφίες στο επόμενο Κοινοβούλιο θα πρέπει να φέρουν περισσότερους στο τραπέζι για να μπορέσουν να επιτευχθούν. Η νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να μοιάζει με κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Περιμένω η προσέλευση στις κάλπες να είναι μεγαλύτερη αυτή τη φορά, διότι η Ευρώπη υπήρξε πολύ σημαντικό θέμα στις συζητήσεις εντός των κρατών μελών, τόσο από τους ευρωσκεπτικιστές, όσο και από εκείνους υπέρ της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε πολλές κρίσεις και το κοινό το γνωρίζει αυτό. Σε κάποιους άρεσε, σε άλλους όχι, αλλά όλοι έχουν μία άποψη. Το πολιτικό τοπίο της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περίοδου. Ένα μείζον ζήτημα της εποχής είναι αυτό της παραπληροφόρησης, κάτι που παρατηρήθηκε σε προεκλογικές εκστρατείες του παρελθόντος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε πάντως ότι οι ψηφοφόροι γνωρίζουν. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πλημμύρισαν με πολύ κακές πληροφορίες που ελάμβαναν από τα ψηφιακά μέσα. Όμως το γνωρίζουν αυτό πλέον. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε σε φυσιολογικές πηγές ενημέρωσης, τις παραδοσιακές, αυτές που παρέχουν τα επαγγελματικά μίντια. Ωστόσο, το διαδίκτυο διεκδικεί και πάλι τον δικό του χώρο σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, παρά την αμφισβήτηση που υπάρχει για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχει. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι σίγουρο. Αυτές οι εκλογές θα διαφέρουν πολύ από όλες τις προηγούμενες.